Θα πάω μέχρι την Κωνσταντινούπολη και θα πιω ελληνικό ή τουρκικό καφέ. Δεν ξέρω. Εδώ τώρα θα μας τα πει όλα ο Αποστόλης που περιμένει εκεί. Στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης έχει το καφέ του, ένα ελληνικό καφέ, ο Αποστόλης Χατουντζίδης. Λοιπόν, Αποστόλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Γεια σας, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, από την Ιστικλάλ. Είναι αυτός ο γνωστός δρόμος, α, περνάει και το τράμι, είναι πολύ γραφικά εκεί, πολύ όμορφα. Ο πιο γνωστός δρόμος. Καλώς ήρθατε. Έλατε να συγκεράσουμε ένα καφεδάκι. Πες μου, είτε ελληνικό είτε τουρκικό. Αποστόλη μου, τι είναι ο καφές, ελληνικός ή τουρκικός, για πες μου τώρα, να ήταν μόνο αυτό το θέμα μας. Ναι. Δεν έχει σημασία, αρκεί να τον ευχαριστούμε όπως θέλουμε, όπως μας αρέσει. Εσύ πώς βρέθηκες εκεί και άνοιξες αυτό το καφέ που έχει γίνει έτσι και σημείο συνάντησης πολλών Ελλήνων, αλλά όχι μόνο στην πόλη. Ήρθα από την Ελλάδα τέλος του 2012, λόγω οικονομικής κρίσης. Είχα κάποιες προτάσεις και ήρθα να δοκιμάσω. Ήσουν στον τουρισμό, ασχολιώσουν πιο πολύ με τον τουρισμό, ναι, στα νησιά. Πολλά χρόνια ήμουν στην Ελλάδα στον τουρισμό, στην Αθήνα, στην Μύκονο, στην ΚΟ, στην Κύπρο. Και αποφάσισες να πας στην Κωνσταντινούπολη και να ανοίξεις ένα καφέ, γιατί ήξερες, ας πούμε, τουρκικά. Είχες κάποιους συγγενείς, κάποιους άλλους εκεί οικείους σου? Όχι, καμία σχέση. Ήρθα πρώτη φορά τέλος του 12, είδα πώς είχαν τα πράγματα, ότι υπήρχε πραγματικά έλλειψη. Υπήρχε στο θέμα του καφέ και είπα να δοκιμάσω. Από τότε και μετά έμεινα εδώ. Και τώρα προχωράς, σε βλέπουμε σιγά σιγά κάνεις έτσι τα βηματάκια, ναι, για να μας δείξεις το καφέ, το οποίο είναι πολύ όμορφο εκεί και μάλιστα φτιάχνεις και κρύους καφέδες που δεν συνηθίζονται. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, φραπεδάκι. Μόνο εμείς τους έχουμε Έλληνες αυτούς τους καφέδες, Αποστόλη. Δεν κατάλαβα. Μόνο εμείς στην Ελλάδα τους έχουμε αυτούς τους καφέδες. Και... κατά αποκλειστικότητα θα λέγανε. Αλλά ακόμη και ο κόσμος που έρχεται εδώ τους μαθαίνει και πραγματικά τους αρέσει. Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που έρχονται εδώ σε αυτό το σημείο ως πελάτες ή ως φίλοι γνωστοί. Ναι. Έρχονται και κόσμος από όλα τα μέρη της γης. Παράδειγμα, τελευταία φορά είχαν έρθει κάποιοι Ινδοί και είχαν εξετρελαθεί με το Φρέντο Καπουτσίνο. Αλήθεια. Και πού τον ήξεραν να τον ζητήσουν το Φρέντο Καπουτσίνο οι Ινδοί, Αποστόλη μου? Τον δεν το ξέρανε. Θέλανε κρύο καφέ και τους προτείναν να πιούν ένα κρύο καπουτσίνο. Και έτσι τους πρόσφερα το Φρέντο Καπουτσίνο. Τελικά τουρκικά έμαθες? Ακόμη μαθαίνω. Μαθαίνεις. Θα μας πεις. Ακόμη συνεχίζω να μαθαίνω. Δύο κουβέντες θα μας πεις. Καλό μεσημέρι. Αλλά πρώτα θέλω να σας πω ότι εδώ είναι ο ναός της Παναγίας, δίπλα ακριβώς στο καφέ. Επίσης, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι. Στα τουρκικά θέλω να μου το πεις, Αποστόλη. Εδώ όλοι οι Έλληνες περιμένουν. Το προσπερνάς, ναι. Όντως, I need coffee. Είναι ελληνικό στέκι. Ναι, ναι. Πώς είναι η ζωή σου εκεί? Εγκληματίστηκες γρήγορα, ένιωσες ξένος? Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι όμορφα. Ο τρόπος ζωής είναι τα ίδια. Απλά η διαφορά αλλάζει ότι είναι τεράστια πόλη. Mm-hmm. Και οι ρυθμοί ζωής είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Έχεις και Έλληνες στο μαγαζί σου που δουλεύουν, εργαζόμενοι? Όχι. Αυτό δεν το καταφέρα ακόμη. Ναι. Όσοι δουλεύουν πάλι είναι Τούρκοι. Εντάξει, τα παιδιά μαθαίνουν γρήγορα τα ελληνικά, ειδικά το σχέδιο, το μέτριο, το γλυκό, το φρέντο εσπέρι, το φρέντο καπισίμα και όλα αυτά. Εκεί καθημερινά έρχονται Έλληνες, πιάνετε κουβεντούλα δηλαδή, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει ημέρα που δεν υπάρξει Έλληνας. Κοίτα, έχει και πολλούς Έλληνες τουρίστες η πόλη πάντα. Ναι, πάντα έχει η πόλη Έλληνες και οι Έλληνες που έχουν όπως από Ελλάδα για διακοπές. Ποιος καφές φεύγει πιο πολύ δηλαδή? Συνήθως ο τουρκικός ή ο ελληνικός και ακολουθεί το φρέντο εσπρέσο και το φρέντο καπουτσίνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και για την εικόνα που μας έδωσες και για την παρέα που κάναμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας περιμένω στο Neat Coffee στην Ιστικλάλ για να πιούμε καφέ, όποτε θέλετε. Και τα φιλιά μας στη Μαρία τη Ζαχαράκη που βοηθάει στη σύνδεση. Ναι. Τη συνάδελφο. Είναι στέκει εκεί. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.